Την αίσθηση ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητα των Ελλήνων κινήθηκε και στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών με την ίδια αθέλεια αλλά και με τις ίδιες αυταπάτες που κινήθηκε και στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές κατά το περσινό καλοκαίρι με τα γνωστά κατά την κρίση του καταστροφικά αποτελέσματα, διατυπώνει με την ιδιότητα του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συλλόγου Ξάνθης, ο Θανάσης Ξενίδης. Καταρχάς δεν είμαι οπαδός της κυβέρνησης, δεν τις έχω ψηφίσει, αλλά δεν είμαι και αρνητικά διακείμενος απέναντι τους, δηλαδή να τους απορρίπτω σε όλα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι θετικό το να προσπαθείς να σπάσεις κάποια κατεστημένα και κάποια αποστήματα που δημιουργήθηκαν με τον παλιό δικοματισμό Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρούσα ότι ακόμα και αν είχα αμφιβολία για οτιδήποτε θα κάνανε, ότι τουλάχιστον αυτά τα κατεστημένα θα τα τρομάζαν λίγο, γιατί ήταν καινούργια παιδιά στην πόλη. Όμως βλέπω, και αυτό έγινε και με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το πληρώσαμε ακριβά, και διαπραγμάτευση. Και εδώ, ότι καταρχάς το έκαναν όλοι, έτσι, μην γελιόμαστε. Αένα η προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας είναι να αποδιοικητήσει τις άλλες δύο, και την δικαστική και την νομοθετική. Άρα λοιπόν την ένα νομοθετική την καταφέρνει με την πλήρη τάξη κυβέρνησης κόμματος μες στη Βουλή. Την δικαστική προσπαθούν πάντα. Άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές όχι. Έχει και η δικαιοσύνη τα προβλήματά της. Δηλαδή δεν μπορείς ένα κράτος το οποίο είναι σε κατάρρευση σε όλα τα επίπεδα να μην έχει τη δικαιοσύνη τα προβλήματά της. Εδώ όμως όλοι προσπαθούν, όπως είπαμε λοιπόν, και πάντα προσπαθούσαν και πάντα πετυχαίναν ή όχι, και πάντα αντιδρούσαν άσχημα όταν κάτι δεν τους βόλευε. Εδώ απλά είναι λίγο μια αντίδραση κακομαθημένου παιδιού. Δηλαδή δεν σου κάνω το χατήρι και οι άλλοι θα βγαίναν να λέγανε, αυτοί το είπανε με πιο κακό τρόπο, δηλαδή με πιο ομό τρόπο. Θεωρώ ότι δεν κάνανε καλό ούτε στην προσπάθειά τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτό που είπε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, δηλαδή ότι οφειλούμε να φοβουκραζόμαστε τον κόσμο κλπ. Και κάποιοι βγήκαν να το φωνάξουν. Κάπου ανάμεσα είναι η αλήθεια. Δηλαδή ο δικαστής έχει μεν μια νομοθεσία, αλλά ταυτόχρονα αν η κοινωνία δείχνει να ξεπερνάει μια νομοθεσία, οφείλει να βλέπει αυτή την τάση και να αναιρεί, και ακόμα και αν δεν μπορεί να το κάνει ο νομοθέτης, να το κάνει αυτός με τις δικαστικές αποφάσεις. Έτσι γινόταν παλιά με την ηχεία, που κάποιοι το θεωρούσαν έγκλημα καθώς ήρθαν, αλλά η ίδια η κοινωνία όθησε στο να φύγει αυτή η διάταξη μέσα. Εδώ όμως ήταν λίγο ξεκάθαρο το πράγμα, ακόμα και στους αδαείς, ότι μια συντεβατική διάταξη η οποία λέει εσουρού, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις εύκολα. Και εγώ να σας πω την αλήθεια, επί του τυπικού θέματος, προβληματίσαμε και με την μειοψηφία την ισχυρή. Γιατί εκεί είναι μονόδρομος, καλός ή κακός πρέπει να υπάρξει εσουρού. Θες να κάνεις τη σύνθεση του εσουρού με ακροβατισμούς, εκεί θα μπορούσε ίσως να περάσει. Αλλά ενώ δεν υπάρχει εσουρού, να μπει σε μια διαδικασία αλλαγής όλου του τρόπου διαχείρισης αυτών των θεμάτων, ήταν επικίνδυνο και θα έπρεπε να το περιμένουν. Θεωρώ ότι ευνηδιαστήκαν, όπως ευνηδιάστηκαν και στο ξεκίνημα της διακυβέρνησης, όταν νόμιζαν ότι με την ηγεσία της Ελλάδος όλος ο Ευρωπαϊκός Νότος θα επιτεθεί στο Βορρά και θα καταφέρουμε την Ευρώπη των λαών. Μια κριτική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που επικρίθηκε σφοδρά από τους επικριτές της, με την ίδια πάντως να επιμένει σε όλους τους τόνους ότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης μπορεί να είναι απόλυτα σεβαστές, όμως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να τις κρίνει.